Έχω πολύ μεγάλη παρέα εδώ γύρω μου. Έχω κοντά μου την υποψήφια βουλεύτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μαρία Κομινάκα, και την καλή συνάδελφο Ανθή Παζιάνου. Κορίτσια, να σας ανοίξω μικρόφωνα, έτσι, τι κάνετε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Καλημέρα. Μαρία. Λοιπόν, Καλησπέρα, καλημέρα. και πριν ξεκινήσουμε την πολιτική συζήτηση, να πούμε και μια ευχάριστη είδηση, ότι η Μαρία Κομνηνάκα βαδίζει προς τις τελευταίες μέρες διανύει της εγκυμοσύνης της και πολύ σύντομα θα γίνει μανούλα. Τα λέω καλά, κυρία Κομνηνάκα? Φτάσαμε μέχρι εδώ, αφού καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι εδώ, όλα καλά. Ήτανε δύσκολο. Πώς βίωσες όλο αυτό, γιατί είχες αυξημένες υποχρεώσεις λόγω της δραστηριότητάς σου στο κόμμα και στη Βλέπω τώρα με Βουλή. το Μανούλα κατευθείαν η Μαρία στον Ενικό, γιατί ταυτίζεται. πώς ήταν αυτή η διαδρομή μέχρι εδώ? Εντάξει, ήταν μια απαιτητική περίοδος. Βέβαια είχα όλη τη βοήθεια και τη στήριξη και από τους συντρόφους μου, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που βιώνει μια γυναίκα στην περίοδο της εγκυμοσύνης, κανείς δεν μπορεί να το, όση στήριξη και να έχεις, κανείς άλλος δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει ή να βοηθήσει σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, εντάξει, αν θέλετε και η ομορφιά αυτού για το οποίο παλεύεις, σε κάνει να ξεπερνάς και κάποια πράγματα και να... Να ευχηθούμε λοιπόν τα καλύτερα τώρα που μπαίνεις πια στην τελική ευθεία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για να μάθει το μικρό τι πέρασε η μητέρα του όλο αυτό το διάστημα. Και με την πίεση έχει δίκιο. Μαρία, το ξέρεις και εσύ Θα μάθει από ότι νωρίς τους αγώνες. Αυτό είναι το και μόνο στους βέβαιο. αγώνες και στην πίεση, γιατί και γυναίκα και βουλεύτρια έτσι κι αλλιώς δύσκολο και με την πίεση όλη αυτή της περίοδου. Βεβαίως τα πήγε καλά το κουκουέ στις εκλογές, Σίγουρα. έτσι. Ο αγώνας πήγε καλά, υποδόθηκε. Η έδρα είναι το θέμα από ό,τι καταλαβαίνω Είναι και τώρα. θέμα, πώς το λένε, να μάθει και να είναι μαχήτρια Είναι μαχήτρια. και η επόμενη γενιά να βγει μαχητική. Αυτό είναι το σημαντικό, και οι επόμενες γενιές να είναι μαχητικές και να δίνουν τους αγώνες τους. Λοιπόν, παρόλα αυτά τώρα, κύριε Κομινάκα, θα είστε πρώτοι στη λίστα του ΚΚΕ. Έρχονται νέες εκλογές, νέοι αγώνες ξεκινούν, νέα προεκλογική περίοδο μπαίνουμε. Ποιο είναι το διακύβευμα τώρα των νέων εκλογών? Νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές και με δεδομένο ότι μιλάμε τώρα για έχουν κάποια πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Ότι μιλάμε ότι απέναντί μας θα έχουμε μια δεδομένα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Νομίζω το δίλημα και το διακύβευμα είναι απέναντι σε αυτή την αποχέρια αντιλαϊκή κυβέρνηση πόσο πιο ισχυρό θα βγει το ΚΚΕ για να μπορέσει να κάνει πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση από την πλευρά των λαϊκών συμφερόντων και βέβαια εδώ για τη Λέσβο είναι κρίσιμο ζήτημα όχι μόνο να ψηλώσει το ΚΚΕ γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο και δεν μπορεί να το παραβλέπουμε η τόσο μεγάλη άνοδος και μάλιστα στη Λέσβο πάνω από το πανελλαδικό ποσοστό η άνοδος ήταν σε ποσοστό του ΚΚΕ. Όμως είναι κρίσιμο και το να επιστρέψει η έδρα του ΚΚΕ στο νομό να επιστρέψει την πραγματικότητα στον ίδιο τον λαό εκεί όπου ανήκει. Και δεν το λέμε τυχαία, το αντιλαμβάνεται και ένας κόσμος ότι λείπει, θα λείψει η εκπροσώπηση της δικής του φωνής αν δεν εκλεγεί ξανά βουλευτής του ΚΚΕ σε αυτή τη θητεία. Γιατί το ΚΚΕ είναι αυτό το μόνο και το καταλαβαίνει ο κόσμος που θα αντιπολιτευτεί μια κυβέρνηση που έρχεται αποφασισμένη να προχωρήσει πολύ σκληρά μέτρα από την επόμενη μέρα. Ναι, Ανθή. Ναι, ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κομινάκα, έτσι, τα είπαμε βέβαια και το βράδυ των εκλογών, μία αποτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και μία απάντηση στην κριτική που δέχεστε καθημερινά από την περασμένη Κυριακή από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ενώ πάγια θέση του ΚΚΕ είναι η απλή αναλογική ότι δεν την στήριξε και αφενός και του εφετέρου ότι το ΚΚΕ έκανε μονομέτωπο αγώνα κατά του ΣΥΡΙΖΑ αντί για τη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε αρχικά για το εκλογικό αποτέλεσμα. Πρώτα, και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί, είναι πολύ θετική η άνοδος του ΚΚΕ μέσα σε ένα γενικότερο αρνητικό συσχετισμό. Και το λέμε και το επισημαίνουμε ότι είναι πολύ θετικό και μια σημαντική άνοδος, γιατί πραγματικά αποτυπώνει
την εκτίμηση του κόσμου για την μαχητικότητα του ΚΚΕ, τη σταθερότητά του, για τους αγώνες που οργάνωσε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι, αν θέλετε, η άνοδος του ΚΚΕ δεν είναι αποτέλεσμα ενός μήνα, μιας προεκλογικής περίοδου, αλλά αποτυπώνει τη βαθιά εκτίμηση του λαού και της νεολαίας στο μοναδικό κόμμα που αντιπολιτεύτηκε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όσα σκληρά έζησε και το προηγούμενο διάστημα ο λαός. Γι' αυτό λοιπόν, απέναντι σε αυτούς που θυμήθηκαν σήμερα να κρίνουν το ΚΚΕ για τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε ότι μάλλον εκείνοι πρέπει να απολογηθούν για το γεγονός ότι όλη την προηγούμενη τετραετία στην πραγματικότητα ήταν συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και το ΠΑΣΟΚ, που το λέγαμε και προεκλογικά, ότι σε αυτή την κυβέρνηση που οι ίδιοι τη χαρακτήρισαν ως κυβέρνηση εφιάλτη, και εμείς δεν διαφωνούμε γι' αυτό, βρέθηκαν να ψηφίζουν τα μισά νομοσχέδιά της ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν 70% και πάνω το ΠΑΣΟΚ. Ενώ μέχρι πριν, αν θέλετε, βγουν τα αποτελέσματα της κάλπης, ήταν σε εξέλιξη παζάρια για συγκυβέρνηση, ιδιαίτερα και από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ που ουσιαστικά επέλεξε να κάνει τη συγκολητική ουσία μεταξύ των διαφόρων κομμάτων και να πει ότι θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με τον ένα με τον άλλον. Εξάλλου και χθες ακόμα ο εκπρόσωπος, ο κύριος Σπυρόπουλος, είπε ότι στις επόμενες εκλογές, αν η Νέα Δημοκρατία δεν βγάλει αυτοδυναμία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση. Άρα λοιπόν τα κόμματα αυτά που είτε ως αντιπολίτευση πραγματικά χάιδευαν τη Νέα Δημοκρατία ή συμπορεύτηκαν μαζί της, στήριξαν μεγάλο μέρος των αντιλαϊκών της νομοθετημάτων και ταυτόχρονα σε βασικά ζητήματα του προγράμματος που πρόκειται να εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση παρουσιάζουν πολύ μεγάλες συγκλήσεις και αν θέλετε να πούμε και συγκεκριμένα, δεν μπορούν πραγματικά να στρέφουν τα βέλη τους κατά του ΚΚΕ. Πρέπει εκείνοι να αναζητήσουν τις αιτίες που ένας κόσμος τους γύρισε την πλάτη και αν θέλετε, τώρα δεν μπορεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, 20.000 ψηφοφόροι τους πήγαν απευθείας στη Νέα Δημοκρατία και θα αναρωτηθεί ότι θα είναι δυνατόν να επικαλείται ότι γι' αυτό του φταίει του ΚΚΕ και όχι η στάση που ίδιος κράτησε και ως κυβέρνηση που απογοήτευσε έναν κόσμο και ως αντιπολίτευση. Γιατί αν θέλετε, το ζήτημα της συντηρητικοποίησης που απασχολεί και εμάς μας απασχολεί και λέμε ότι πραγματικά ο γενικός συσχετισμός είναι αρνητικός. Ο εκλογικός συσχετισμός σήμερα και τα αποτελέσματα της 21 Μάη, αλλά αν θέλετε και μια τάση που υπάρχει στην κοινωνία. Αυτό όμως η συντηρητικοποίηση του κόσμου δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ναι. Ούτε προέκυψε, αν θέλετε, μόνο σε αυτά τα χρόνια της κρίσης, την τελευταία τετραετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς καλούμε, επειδή και το ΣΥΡΙΖΑ να σκεφτεί, όταν για παράδειγμα έναν κόσμο που από το 12 και λοιπά είχε βγει στους δρόμους, κινητοποιούνταν, είχαν γυρίσει, τέλος πάντων είχε κάνει βήματα ριζοσπαστικοποίηση, τα όποια βήματα είχε κάνει και είχε γυρίσει την πλάτη στα μεγάλα κόμματα. Ποιος ήταν ο πρώτος που τον κάλεσε στο μεγάλο συμβιβασμό, που απογοήτευσε μεγάλη μερίδα κόσμου, ουσιαστικά στέλνοντας, εγκλωβίζοντάς του σε κυβερνητικές αυταπάτες και λέγοντάς του, ενώ ήταν στους δρόμους χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμου, ότι περίμενε να βγω κυβέρνηση να σε σώσω, ήρθε, ψήφισε το τρίτο χειρότερο μνημόνιο, μετά έκανε το λεγόμενο το δημοψήφισμα που το όχι το έκανε ναι, το περήφανο όχι, πως έλεγε του λαού, το έκανε ναι. Άρα ποιος είναι αυτός που οδήγησε στην πραγματικότητα το λαό να πιστεύει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και να εγκλωβίζεται μονίμως στη λογική του μικρότερου κακού, να διαλέγει μεταξύ δύο διαχειριστών του ίδιου συστήματος, όταν τον έκανε να πιστεί ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος από το να υποτάσσεται στις δεσμεύσεις που έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, ότι αυτό η πολιτική που εφάρμοσαν
και η Νέα Δημοκρατία σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα και το ΠΑΣΟΚ μόνο του ή ως συγκυβέρνηση είναι η μοναδική λύση για το λαό, ο οποίος θα είναι μονίμως αναγκασμένος να διαλέγει μεταξύ της σκύλας και της χάριβδης. Να πω κάτι. Μιλήσατε για συντηρητικοποίηση της κοινωνίας και αναρωτιέται κανείς τους λόγους που συμβαίνει αυτό, διότι φαντάζομαι ότι εσείς συμμετέχετε σε αγώνες, σε κινητοποιήσεις, σε συγκεντρώσεις και βλέπετε την αγωνία του κόσμου και τη διαφωνία του και με τα σκληρά μέτρα και με την ακρίβεια και με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και με τις διακοπές ρεύματος, έχουμε συνεχώς παραδείγματα τέτοια. Βλέπετε λοιπόν την αντίδραση του κόσμου σε όλο αυτό. Πώς γίνεται λοιπόν από τη μια να αντιδρούμε, να κατεβαίνουμε σε κινητοποιήσεις, να φωνάζουμε φτάνει πια μετά τα Τέμπη και μετά να έχουμε ένα ποσοστό ηγεμονικό για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δέχτηκε σκληρή κριτική και από εσάς αλλά και από τον κόσμο γενικά όλη αυτή την τετραετία. Υπάρχει κάποια εξήγηση για όλο αυτό? Καλά, βέβαια η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε κανένα άλμα. Από το 39 πήγε στο 40%. Απλά στην πραγματικότητα δεν προβληματίζει το γεγονός ότι δεν εισέπραξε τη φθορά μιας κυβερνητικής θητείας τεσσάρων χρόνων. Με τέτοια πράγματα. Όμως, απ' την άλλη μεριά, επειδή ακριβώς εντοπίσετε τα στοιχεία που δείχνουν, αν θέλετε, την αγωνιστικές διαθέσεις κλπ. Γι' αυτό ως κόμμα λέμε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είχε και ορισμένα θετικά στοιχεία που πρέπει να αποτιμηθούν, όπως για παράδειγμα η μεγάλη αύξηση του ΚΚΕ στα μεγάλα αστικά κέντρα σε ολόκληρη την Αττική. Το ΚΚΕ έχει αναδειχθεί τρίτο κόμμα με μεγάλη αύξηση. Αναγνωρίστηκε η προσπάθειά σας. Είναι σε εργατογειτονιές, στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί που το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν μεγάλοι αγώνες και κινητοποιήσεις που είχαν κατακτήσεις. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να βοηθήσει ένα κόσμο να ξεπεράσει τους εκβιασμούς, να σταματήσει να περιμένει, αν θέλετε, σωτήρες και να κάνει πράξη αυτό που το ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα χρησιμοποιεί συμπυκνωμένα ως σύνθημα, το μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αυτό θεωρούμε ότι εκτιμήθηκε και στη Λέσβο με την άνοδο του ποσοστού του κόμματος, μια αγωνιστική στάση που, αν θέλετε, με ένα τρόπο συμπυκνώνεται και στα πρόσωπα όλων των υποψηφίων του ΚΚΕ που από το δικό τους μετερίζει συνδέθηκαν, αν θέλετε, με τους αγώνες που έδωσε το προηγούμενο διάστημα και όλος βιακός λαός. Για παράδειγμα, απέναντι στους πληστηριασμούς, στις διακοπές ρεύματος, επειδή άκουσα, αναφερθήκατε και προηγούμενα. Έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα, χτεσινό. Ακριβώς, ναι. Και συνεχίζονται στις αγροτικές κινητοποιήσεις, άνθρωποι που συγκρούστηκαν και μέσα σε όλους τους θεσμούς και στους θεσμούς τοπικής διοίκησης με ξεκάθαρο λόγο και χωρίς να επιλέγουν, αν θέλετε, κάθε φορά τη βολική στάση για να εξασφαλίζουν καρέγκλες στην συνδιαχείριση του Δήμου ή αλλού. Άνθρωποι που αναδείχθηκαν τέλος πάντων μέσα από τους αγώνες για τα προβλήματα της υγείας του λαού, για τους πληστηριασμούς, για τόσα και τόσα, τα οποία θεωρούμε ότι αποτυπώθηκαν με την άνοδο του εκλογικού ποσοστού του ΚΚΕ. Άρα λέμε ότι αυτός για μας είναι ο μόνος δρόμος για να πραγματικά να μπορέσει να κάνει βήματα μπροστά η συνείδηση του λαού, και γι' αυτό λέμε ότι διακύβευμα λοιπόν και σε αυτές τις εκλογές είναι πόσο πιο ψηλά, πιο δυνατό, και θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα να ανέβει ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ και στο νομό μας και πανελλαδικά, γιατί αυτό το ποσοστό, αυτή η άνοδος, η δύναμη που θα πάρει το ΚΚΕ είναι ο μόνος δρόμος για να υπάρξει μια πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση στην πολύ σκληρή κυβέρνηση που θα ακολουθήσει, για να αναπτυχθούν νέοι αγώνες που μπορούν να έχουν κατακτήσεις, όπως υπάρχουν μεγάλα παραδείγματα τέτοια που την προηγούμενη τετραετία μέσα σε αυτή τη μαυρίλα και την καταχνιά είχαν κατακτήσεις, όπως το λιμάνι της Κόσκο, η Λάρκο, η Φουντ, εδώ το σταμάτημα των πληστηριασμών, που δεν είναι ένα απλό πράγμα, ναι. Μπορεί να το σίγουρα δεν είναι προσπερνάμε. Κάτι τα αγώνες κινητοποίησης που γίνονται για τα ζητήματα της υγείας, αν θέλετε μεγαλειώδης αγώνες του λεσβιακού λαού απέναντι στις υπερδομές φυλακές, που για μας δεν είναι ένα μικρό βήμα. Όλα αυτά λοιπόν, για να μπορέσουν να έχουν συνέχεια και να έχει ελπίδα ο λαός και την επόμενη μέρα,
θα πρέπει να βγει ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επανεκλογή του βουλευτή από τη Λέσβο και να είναι πολύ περισσότεροι βουλευτές του ΚΚΕ στη Βουλή, που θα είναι οι μόνοι που θα δίνουν πραγματικά τη μάχη απέναντι σε μια κυβέρνηση που έρχεται αποφασισμένη να περάσει ως οδοστρωτήρας πάνω από τα λαϊκά δικαιώματα, όπως δείχνουν, αν θέλετε, και... Και τα πρώτα δείγματα. Χτες, αν παρακολουθήσετε, δημοσιεύτηκε η αρνή έκθεση της Κομισιόν, στην οποία αναφερότανε ότι, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι το 2027 δεν υπάρχει περίπτωση να ξεπαγώσουν οι τριετίες, δηλαδή η αύξηση στο μισθό που παίρνουν οι εργαζόμενοι λόγω της προϋπηρεσίας τους. Αυτό, να θυμίσουμε, είναι μια δέσμευση μνημονιακή που υπάρχει από το 2012. Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι θα ξεπαγώσουν. Έτσι δεν είναι? Είπε ότι είναι και fake news τώρα. Ναι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει η έκθεση της Κομισιόν, να τον δούμε, να τον δούμε να την αμφισβητήσει. Όπως βέβαια εμείς αναρωτιόμαστε, επειδή μιλάνε, ξαφνικά εμφανίστηκαν, θυμήθηκαν, αν θέλετε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να μιλάνε για ισχυρή αντιπολίτευση και να ερίζουν για το ποιος θα κάνει την πιο μαχητική αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που δεν κάναν βέβαια 4 χρόνια τώρα. Εμείς αναρωτιόμαστε, σε αυτά τα ζητήματα θα συγκρουστούνε? Πρόκειται δηλαδή να συγκρουστούνε με τις δεσμεύσεις που οι ίδιοι λένε ότι έχουν αναλάβει και ότι δεν πρόκειται να αμφισβητηθούνε για τα σύμφωνα σταθερότητας που προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρόκειται να ανέβει πριν το 2029, γιατί μιλάνε για ξεπάγωμα των τριετιών από το 2027 και μετά, και όχι αναδρομικά. Δηλαδή ένας εργαζόμενος θα ξεκινήσει από το 2027 να γράφει προϋπηρεσία και θα χαθούν όλα τα προηγούμενα χρόνια εργασίας του. Θα συγκρουστούν με τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο όλοι τους και οι τρεις τους τα έχουν ψηφίσει? Θα συγκρουστούν με τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ στις 11 Ιουλίου, για παράδειγμα, που θα πάει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για τη διεύρυνση και την ένταξη της Ουκρανίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη γιγάντωση και του πολέμου που παραμένει σε εξέλιξη και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε, όταν τα ίδια κόμματα, για παράδειγμα, λίγους μήνες πριν ψήφισαν την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με εισηγητή μάλιστα τον τοπικό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Άρα τα κόμματα αυτά που έχουν αναλάβει αυτές τις δεσμεύσεις δεν μπορεί σήμερα να παρουσιάζονται ως πόλος αντιπολίτευσης ή να προσπαθούν να παρουσιαστούν ότι θα δημιουργήσουν αναχώματα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν στα βασικά, στα στρατηγικά, αυτά που θα καθορίσουν την αυριανή μέρα για το λαό και τους εργαζόμενους, έχουν δείγματα γραφής και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, και τα προγράμματά τους είναι τέτοια που τους δεσμεύουν, αν θέλετε, να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, και όλα τα άλλα που ακούστηκαν προεκλογικά, οι διάφορες υποσχέσεις για τις αυξήσεις των μισθών, για προστασία πρώτης κατοικίας κλπ, είναι λόγια του αέρα που έρχονται σε σύγκρουση με τις βασικές στρατηγικές τους επιλογές. Μάλιστα. Αν εσύ δεν ξέρω, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Ναι, βεβαίως. Να πάμε λίγο στα τοπικά που είχες και εσύ στο νου σου, Μαρία Χατζηγεωργίου, γιατί βγήκε και μία ανακοίνωση σήμερα από την Τομεϊκή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ για τις εμφανίσεις που είχε εδώ στο στούντιο του νησιού ο νέος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κ. Παρασκευαΐδης, αλλά και ο κ. Γιάννης Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λίγο να μας σχολιάσετε γιατί εξέδωσε το Μερική Επιτροπή. Να συμπληρώσω και λίγο σε αυτό που λες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και το αντιλαμβάνεται και η Ανθή, νομίζω, τα δύο κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, θέλουν να κλέψουν, σε εισαγωγικά η λέξη, ψηφοφόρους από το ΚΚΕ, από τη μία, αλλά και από την άλλη να κόψουν το δρόμο στους δικούς τους, να φύγουν προς το ΚΚΕ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Αυτό, θέλω ένα σχόλιο για όλα αυτά. Δεν μας ξαφνιάζει βέβαια ότι όταν η Νέα Δημοκρατία βγαίνει με 40%, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να επιτεθούν στο ΚΚΕ και να κάνουν αντικομμουνισμό, και μάλιστα φτάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις και σε γελοιότητες. Τώρα, για να μην πω σε ένα προς ένα αυτά που υπόθηκαν στις συνεντεύξεις. Όμως, πραγματικά, και σε αυτή την κατεύθυνση είναι το σχόλιο και της Τομεϊκής Επιτροπής, ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων εκείνων
που στα χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, συμπολιτεύονταν στην πραγματικότητα ψηφίζοντας πάνω από τα μισά νομοσχέδιά της, που μέχρι λίγες μέρες πριν βγουν τα αποτελέσματα, φλέρταραν μεταξύ τους για το πώς μπορούν να διαμορφώσουν συγκυβέρνηση, που έχουν αυτές τις δεσμεύσεις για τις οποίες είπαμε όλο το προηγούμενο, αναφέρθηκα προηγούμενα, να εμφανίζονται τώρα ξαφνικά, να αναζητούν ευθύνες από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, για τη μεγάλη του πτώση στο ΚΚΕ και στην κριτική που έκανε και στα πεπραγμένα τους, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, ή τώρα, για να μην να φτάνουμε σε αστιώτες, τώρα θυμάται το ΠΑΣΟΚ και να ανοίγει ζητήματα για τη συγκυβέρνηση του 89, που τώρα γελάει ο κόσμος, γιατί να απαντήσουμε άμα θέλουν και για αυτά τα ζητήματα, και εμείς έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και δεν φοβόμαστε. Αλλά τώρα αλήθεια θέλει το ΠΑΣΟΚ να ανοίξουμε κουβέντα για συγκυβερνήσεις, όταν το 2011 κυβέρνησαν με τη Νέα Δημοκρατία, τη γνωστή κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, όταν έχουν έργα και ημέρες και στην τοπική διοίκηση και παλιότερα και σήμερα και ο συγκεκριμένος υποψήφιος, αλλά αν θέλετε και συνολικά το κόμμα του, το πώς και έχουν συνεργαστεί με τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, όταν σήμερα στην τελευταία τετραετία στα βασικά ζητήματα βοήθησαν τη Νέα Δημοκρατία, έβαλαν πλάτη για να περάσει τα αντιλαϊκά της νομοσχέδια, και όταν μέχρι και χθες ο εκπρόσωπός τους μίλαγε ότι δεν αποκλείουμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αντίστοιχα βέβαια και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει επιλέξει φλέρταρε όλο το προηγούμενο διάστημα με το ΠΑΣΟΚ για να κάνουν συγκυβέρνηση, και που έχει ξεπλύνει και μεγάλο μέρος της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αφού ως πρόβλημα, ως προσωποποίησε όλη την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας μόνο στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη, και δεν δίστασε μέχρι και τη τελευταία στιγμή να δώσει στέγη στο κόμμα του, ακόμα και σε πρωτοκλασσάτα στελέχη της κυβέρνησης Καραμαλή, για να μην πούμε τώρα, να μην πάμε να μιλήσουμε για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το φλερτάρισμα που έκανε τις τελευταίες μέρες με τα ορφανά του Κασιδιάρη και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Να πούμε άλλη μια τελευταία ερώτηση, Μαρία. Ναι, βέβαια. Ναι, να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση στην κυρία Κομνηνάκα, γιατί τώρα, εν ώψη της δεύτερης κάλπης, γίνεται χαμός, θα γίνει χαμός και στο νομό Λέσβου. Δεν ξέρουμε καθόλου τι μπορεί να γίνει, γιατί θα υπάρξει πόλωση, συμπίεση. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, θα έλεγα, ακόμα και αν έχουμε ένα μήνα μπροστά μας. Mm. Κάθε μέρα μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα και η ατζέντα και η συζήτηση. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πίεση, και με δεδομένο ότι ναι, το ΚΚΕ στη Λέσβο τα πήγε πολύ καλά και σε σχέση με το παραδοτικό ποσοστό που αυξήθηκε, αλλά και ειδικά εδώ στη Λέσβο με τόσες μονάδες, και στις δεύτερες εκλογές μπορεί κάποιοι ψηφοφόροι να πούν εντάξει, έχει πάρει τις έδρες, ας πούμε, το ΚΚΕ. Ας μπω λίγο τώρα στο δίπολο Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, ναι. Να επανέλθει το παλιός δικοματισμός. Ναι. Και τέλος πάντων, για τον νομό Λέσβου συγκεκριμένα, θα υπάρξει μια πίεση και στους τρεις αυτούς, γιατί υπάρχει και ο φόβος, συζητιέται ακόμα και αυτό, να βγάλει δύο έδρες και η Νέα Δημοκρατία. Απέναντι λοιπόν στους ψηφοφόρους που ήδη ψήφισαν και σε αυτούς που σκέφτονται τι θα κάνουν στη δεύτερη κάλπη, ποιο είναι το μήνυμά σας και γιατί πρέπει να ενισχυθεί το ΚΚΕ? Πρώτον, να γίνει ξεκάθαρο, γιατί ένας κόσμος δεν το έχει καταλάβει, ότι μιλάμε για νέες εκλογές, βέβαια, που μηδενίζει το κοντέρ. Σωστά. Και κανένα ποσοστό κανενός δεν είναι δεδομένο. Σωστά. Από εκεί και πέρα, ούτε βέβαια έδρες. Και επειδή ξέχασα πριν να αναφερθώ, την απλή αναλογική του ΚΚΕ τη στηρίζει στη λογική ότι αποτυπώνει και εκφράζει με πιο δίκαιο τρόπο τη βούληση του λαού. Mm-hmm. Εκεί, και αυτό αποτυπώθηκε, αν θέλετε, και με την εκλογή περισσότερων βουλευτών του ΚΚΕ, που από 15 πήγαν σε 26. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι σε αυτές τις εκλογές, ιδιαίτερα ο κόσμος που έκανε το βήμα
στήριξε, συμπορεύτηκε και έδωσε και τη μάχη. Και με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και όλους τους χιλιάδες λόγου που έκαναν το βήμα, βοήθησαν και συμπορεύτηκαν με το ΚΚΕ και καταλήγοντας να το ψηφίσουν. Κανένας από αυτούς πρώτον δεν έχει λόγο να αλλάξει την ψήφο του. Γιατί πραγματικά οι λόγοι που οδήγησαν έναν κόσμο να αναγνωρίσει στο ΚΚΕ την δύναμη εκείνη που θα είναι στο πλευρό του και την επόμενη μέρα είναι εδώ, παραμένουν. Εμείς, ξέρετε, ως κόμμα δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Αυτό το γνωρίζει και ο κόσμος και γι' αυτό, αν θέλετε, και χαρακτηρίζει και το ΚΚΕ ως το πλέον αξιόπιστο κόμμα. Αντίθετα, έχει κάθε λόγο ένας κόσμος που συναντηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα και στους αγώνες και στην επαφή μας στην καθημερινή που είχαμε, έχουμε με τον, στα χωριά, στην πόλη και λοιπά, στους χώρους δουλειάς, που έβλεπε με εκτίμηση το ΚΚΕ, αναγνώριζε τη στάση του, όμως εγκλωβίστηκε στα διλήμματα, είτε αυτά που περιγράψατε του διπολισμού, αυτά που ακούγονταν το τελευταίο διάστημα, το να φύγει ο Μητσοτάκης, το να άλλοι που εγκλωβίστηκαν σε μια φημολογία που διακινούνταν στοχευμένα και όλος ότι η έδρα του ΚΚΕ είναι δεδομένη, δεν χάνεται, οπότε ψηφίστε το ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει ο εφιάλτης του Μητσοτάκη και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι τώρα καταλαβαίνουν ότι μπορούν, αν θέλετε, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν το βήμα να ξεπεράσουν αυτά τα διλήμματα που κατά τη γνώμη μας τώρα δεν υπάρχει τέτοιο διακύβευμα. Η αλήθεια, η απόσταση από το 20% στο 40% θεωρούμε ότι δεν καλύπτεται σε ένα μήνα για να υπάρχει και τέτοιο διακύβευμα αλλαγής, τόσο ριζικής αλλαγής των συσχετισμών. Άρα αυτό που είναι κρίσιμο απέναντι σε μια κυβέρνηση που θα έρθει, ακόμα και αυτό που ανησυχεί ένα κόσμο, που λένε ότι φαίνεται μια παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο μόνος που πραγματικά θα αποτελέσει πόλο αντίστασης, πραγματικής αντίστασης και ελπίδας για το λαό, θα είναι η μεγαλύτερη άνοδος του ΚΚΕ. Γι' αυτό θα πρέπει να ψηλώσει ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ, περισσότερος κόσμος που το σκέφτηκε αλλά τελευταία στιγμή εγκλωβίστηκε σε διάφορα διλήμματα και εκβιασμούς που είναι γνωστά της προεκλογικής περίοδου, έχει κάθε λόγο σε αυτές τις εκλογές να κάνει το βήμα να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ για να επιστρέψει και η έδρα του ΚΚΕ στον ομό εκεί που ανήκει, αυτό που στεναχώρησε, αν θέλετε, πολύ μεγάλο κόσμο και είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι από την επόμενη μέρα ένας κόσμος, ακόμα και αυτοί που δεν ψήφισαν, το έβλεπαν ως μια πολύ αρνητική εξέλιξη το γεγονός ότι δεν εκλέχθηκε βουλευτής του ΚΚΕ στον ομό. Mm-hmm. Σε αυτές τις εκλογές λοιπόν έχουν την ευκαιρία να δυναμώσουν περισσότερο το ΚΚΕ, να το ψηλώσουν περισσότερο, να διατηρήσει πολύ περισσότερους βουλευτές στη Βουλή για να είναι η δική του η φωνή πιο δυνατή και νομίζω ότι ένας κόσμος το καταλαβαίνει ότι την επόμενη μέρα που θα έχει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα των πληστηριασμών, των μισθών, αγροτικός κόσμος που θα έχει προβλήματα με το εισόδημά του κλπ. Ξέρουν πολύ καλά ποιον θα βρουν δίπλα τους και ποιον απέναντί τους. Το έχουν βιώσει πολλά χρόνια, υπάρχει εμπειρία, γι' αυτό λοιπόν να είναι πιο δυνατό το ΚΚΕ, με πιο πολλούς βουλευτές, για να είναι το αντίπαλο δέος για την λαϊκή αντιπολίτευση, για τους αγώνες, για τις κατακτήσεις και για μια προοπτική πραγματικά να ανασάνει ο κόσμος. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Κομνηνάκα, να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Κομνηνάκα. Ανθή, σε ευχαριστώ και σένα. Με το καλό να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε με το καλό στην γέννα. Εντάξει, ο αγώνας και οι εκλογές, αλλά να πάνε και όλα καλά. Και σε αυτόν τον αγώνα, που είναι και αυτό σαν ένα μωρό δύσκολες. Δυνατό και αυτό, σαν το ΚΚΕ. Δυνατό μωρό σαν το ΚΚΕ και να μπούμε δυνατά στη Βουλή μετά. Ακριβώς.